Ο σταθμό Δουκίση Πλακεντία είναι συγκοινωνιακό συγκρότημα στα όρια των Δήμων Χαλανδρίου, Βρυλισίων και Αγία Παρασκευή στο βορειοανατολικό άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματο τη Αθήνα. Συγκεκριμένα, αποτελεί το σημείο ανταπόκριση του προαστιακού με τη γραμμή 3 του Μετρό. Οφείλει την ονομασία του στη Λεοφόρο Δουκίση Πλακεντία του Χαλανδρίου, στο τέρμα τη οποία έχει δημιουργηθεί. Ο σταθμός βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλανδρίου, κοντά στον οικισμό Πάτημα. Προσφέρει στους επιβάτες δυνατότητα μετεπιβίβασης μεταξύ του μετρό και του προαστιακού, χώρο στάθμευσης των γιοταχή αυτοκινήτων, διέλευση ταξί και τοπικών λεωφορείων. Καθώς και κομβικό σταθμό μετεπιβίβασης του ΟΑΣΑ για πρόσβαση στα βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας, τα Μεσόγεια και την Ανατολική Αττική. Αποτελεί επίσης τον οδικό κόμβο του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού και του αυτοκινητοδρόμου της Περιφερειακής Ιμητού. Επιπλέον καθίσταται προσβάσιμος κατά τις εργάσιμες ημέρες από τη Δημοτική Συγκοινωνία Χαλανδρίου, πρωινές ώρες, καθώς και από τη Δημοτική Συγκοινωνία Βρυλισίων. Dukasis Placontius Station is a transport complex on the borders of the municipalities of Chalandrio, Vrilisi, and Agir Paraskevi at the northeastern end of the urban complex of Athens. In particular, it is the connection point of the suburban with Line 3 of the Metro. It owes its name to Dukasis Placontius Avenue of Chalandrio, at the end of which it was created. The station is located in the administrative boundaries of the municipality of Chilandrio, near the settlement of Patima. It offers passengers the possibility to transfer between the metro and the suburban, a car parking area, taxi, and local bus crossings, as well as an OASA transfer hub for access to the northeastern suburbs of Athens, Mesogea, and eastern Attica. It is also the road junction of the Attica-Odos Highway and the regional Imatos Highway. In addition, it becomes accessible during working days by the municipal transport of Chilandrio, morning hours, as well as by the municipal transport of Vrilli sea. Let's see where the name of the stop came from. Η Σοφίντε Μαρμπουά Λεμπρίν, γαλλικά, Σόφιντε Μαρμποϊς η οποία έφερε τον τίτλο Δούκησα της Πλακεντίας, υπήρξε φιλελληνής Αμερικανό-Γαλλίδα. Κορή Γάλλου διπλωμάτη και σύζυγος του Δούκα της Πλακεντίας, Πιατσένσα, πόλη στη Βόρεια Ιταλία που είχε κατακτήσει ο Ναπολέων τον 18ο αιώνα. Η δράση της εστιάστηκε στην ενίσχυση του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων, με μεγάλη οικονομική και κοινωνική συνεισφορά κατά τα πρώτα χρόνια εδραίωσης του ελληνικού κράτους. Εν μέσω πολιτικών ταραχών. Παρά την αντιπαλότητά της με πολλές από τις πολιτικές και βασιλικές φυσιογνωμίες της εποχής, πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής της στο Ναύπλιο, την Αθήνα, αλλά και την Πεντέλη με πληθώρα αρχιτεκτονικών κοιμηλίων να κοσμούν ακόμη και σήμερα γωνιέ της ελληνικής γης. Η συνεισφορά της επεκτάθηκε στη συναγωγή της Χαλκίδας και στην ολοκλήρωση της δεύτερης έκδοσης των χρονικών του Μεσολογγίου. Μετά το χαμό της πολύ αγαπημένης της κόρης Ελίζας κατά την περιοδία της στην Οθωμανική Ασία και την επιστροφή της στην Αθήνα. Πληθώρα μαρτυριών και μυθοπλασίες άρχισαν να περιβάλλουν την εκεντρική της προσωπικότητα, καθιστώντας την παρουσία της στην Πεντέλη κατά την εποχή της δράσης των ληστών μυστηριώδη και ενηγματική. Η ίδια απεβίωσε το 1854 σε ηλικία 69 ετών. Τα τελευταία έξι χρόνια της ζωής της διέμενε κατά κύριο λόγο στη Βίλα Ήλισιά η οποία κατασκευάστηκε την περίοδο 1840 έως 1848 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη και η οποία από το 1930 στεγάζει το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Σημαντικός υπήρξε ο ρόλος της στο κίνημα του φιλελληνισμού, ενώ κληροδότησε και σημαντικά κοιμήλια στο ελληνικό κράτος, πολλά από τα οποία διαχειρίστηκε ο Γεώργιος Κουζές. sophie de marbois-lebrun, french, sophie de marbois-lebrun, who bore the title duchess of placentia, was a full hellenic american french, daughter of a french diplomat and wife of the duke of placentia, piacenza, a city in northern italy that had conquered by napoleon in the 18th century. its action was focused on strengthening the liberation struggle of the greeks. With a great economic and social contribution during the first years of consolidation of the Greek state. In the midst of political unrest, despite her rivalry with many of the political and royal personalities of the time, she spent several years of her life in Nafplio, Athens, and Penteli. With a multitude of architectural relics still adorning corners of the Greek land her contribution extended to the synagogue of chalkida and the completion of the second edition of the chronicles of messolonghi after the death of her beloved daughter eliza during her tour of ottoman asia and her return to athens many testimonies and fictions began to surround her eccentric personality making her presence in penteli during the era of bandits mysterious and enigmatic Dot. She herself passed away in 1854 at the age of 69. In the last six years of her life, she mainly lived in the villa Alicia, which was built in the period 1840 to 1848 according to the plans of the architect Stamatis Cleanthe, and which since 1930 houses the Byzantine and Christian Museum. Her role in the full Hellenic movement was important. While she also bequeathed important relics to the Greek state, many of which were managed by George Scouses.